συλλέξει, καταρχήν για τον τρόπο με τον οποίο έφτασε από την Ιταλία στη Θεσσαλονίκη. Εύα, οι πληροφορίες εδώ από το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ έρχονται με το σταγονόμετρο, διότι αυτή την στιγμή γίνεται μία σύσκεψη. Δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω πέρα από το γεγονός ότι πρόκειται για μία 30χρονη γυναίκα, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, η οποία βέβαια βρίσκεται πλέον στον θάλαμο αρνητικής πίεσης. Είναι ήπια τα συμπτώματα και είναι καλά στην υγεία της. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες και ο θελός έχει τεθεί και η οικογένειά της σε απομόνωση. Δεν γνωρίζουμε πότε ταξίδεψε στην Ιταλία, πότε επέστρεψε στην Ελλάδα, ποιο χρονικό διάστημα και πότε ήρθε εδώ στο ΑΧΕΠΑ όταν εκδήλωσε τα συμπτώματα. Από εκεί και πέρα τώρα περιμένουμε και εμείς να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για την συγκεκριμένη υπόθεση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι σε εξέλιξη, να σας πω, αυτή την ώρα η σύσκεψη στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς από τις υγειονομικές περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ περιμένουμε στις 5 η ώρα ευρεία σύσκεψη υπό την παρουσία και του αρμόδιου υπουργού, του κύριου Βασίλη Κικίλια. Μάλιστα, λοιπόν, θα μείνει σίγουρα υπό παρακολούθηση, όπως ορίζει και το πρωτόκολλο, σίγουρα για 14 ημέρες, για να παρακολουθείτε η εξέλιξη της υγείας της αλλά και του ιού. Παύλο Σαρόγλου, αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ για οτιδήποτε νεότερο θα σε βρούμε και εσένα στη συνέχεια. Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα για να συνδεθούμε με τον καθηγητή πολιτικής υγείας του London School of Economics, τον κύριο Ηλία Μόσιαλο. Καλησπέρα σας, κύριε Μόσιαλο, από την Αθήνα. Συμμετείχατε και μέσω τηλεδιάσκεψης στην έκτακτη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό και τα αρμόδια υπουργεία. Ο ιός πλέον έφτασε και στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για το πρώτο κρούσμα. Να δούμε τι κάνουμε και τι σημαίνει αυτό. Καταρχήν, δεν πρέπει να πανικοβληθούμε και δεν θα πρέπει να υπάρχει έντονος λόγος ανησυχίας. Κατά τη γνώμη μου, ο κίνδυνος από τον πανικό είναι πολύ μεγαλύτερος από τους κινδύνους που θα προκύψουν από τον ίδιο τον ιό. Όπως πολύ σωστά είπε ο συντονιστής,